Πάμε όμως σε σένα, Βαγγέλη Καράλη, γιατί έχουμε ιστορία με το Survivor. Έχουμε γυναίκα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, τι είναι. Ηθοποιός, εντάξει, ναι. Έχει συμμετέχει η οποία κάνει μήνυση. Μήνυση στο... Κινείται νομικά κατά του Survivor, ναι. Κατά τη Ατζούν Media, του Τούρκου παραγωγού δηλαδή, και συνεπώς και του Sky για τον λόγο που σύμφωνα με την ίδια, να το πούμε το όνομά της, είναι η Νικολέτα Καρά, ναι. Κάναν μια συμφωνία με την παραγωγή και παραβίασαν την συμφωνία τους. Και η Νικολέτα Καρά, τι μαγεύθυμησε μας, τι είναι η κυρία Καρά. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε πάρα πολλές παραστάσεις. Το 50-50 ίσως τη θυμούνται περισσότερο. Α, αυτή που έκανε την τέτοια. Μια πολύ όμορφη γυναίκα. Τώρα, είναι παντρεμένη μαζί με τον κύριο Πιτάτζη. Από εδώ πέρα που έχουν βάλει φωτογραφία είναι 100 χρόνια νεότερη. Γι' αυτό. Πολύ ωραία γυναίκα είναι. Πολύ ωραία γυναίκα, δεν την καταλαβαίνεις όμως. Είναι αυτή η Καρά από το 50-50. Με στραβάει. Ο σκηνοθέτης τον Μπούτι δείχνει. Τον Μπούτι και καθόμενο στον Μπούτι. Με δείξει γυναίκα, καταλάβουμε. Μάλιστα. Τα είπε όλα στον Νίκο Κοκλώνη στην εκπομπή Celebrity Travel. Να δούμε τι είπε. Κατά τους... Για πάμε να δούμε τι λέει. Ναι, θες το είπα. Για το δούμε τι λέει κατά τους. Δημοσιεύματα ότι θα πήγαινε στο Survivor. Και ξαφνικά, ενώ όλα ήταν έτοιμα, τουλάχιστον έτσι έδειχναν τα πράγματα, αποφάσισε να μην πας. Τι έγινε? Επέμενα να κάνουμε ένα ραντεβού, κάναμε ένα ραντεβού και μπήκα σε μια διαδικασία να το σκέφτομαι. Ρώτησα φυσικά τους ανθρώπους πολύ κοντινούς μου. Και τι έγινε και δεν πήγες? Τηλεφώνησα στον άνθρωπο που παραγωγή. Είχα συνεννοηθεί μαζί του άμεσα σχεδόν, δηλαδή μετά από ένα λίγο παραπάνω από 24 ώρες, τον ενημέρωσα ότι τελικά το σκέφτομαι και με ενδιαφέρει. Μάλιστα τα βρήκαμε και πάρα πολύ εύκολα και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που έπρεπε να συμφωνήσουμε και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία στην αρχή θα ήταν πάρα πολύ σύντομη. Δηλαδή από την ημέρα που κάναμε το ραντεβού υποτίθεται ότι θα φεύγαμε μέσα σε 10 μέρες και μάλιστα είχα αγχωθεί και πάρα πολύ εγώ. Πήγα να κάνω όλα αυτά τα ιατρικά τεστ που πρέπει να κάνουμε, με είδανε δύο ψυχολόγοι. Πέρασε ξεκάθαρα. Έκανα και εμβόλια, τα οποία εμβόλια μου προκάλεσαν και πυρετό για 2 μέρες. Και σε 3 μέρες θα φεύγαμε, θεωρητικά. Την ημέρα της υπογραφής λοιπόν πήρα ένα μήνυμα ότι προς το παρόν παγώνει. Προς την ερώτησή μου πότε θα έχουμε νέα και αν θα φύγουμε τελικά, δεν είχα απάντηση. Για το πότε θα έχουμε νέα περίπου είχα απάντηση ότι θα έχουμε σε 2-3 εβδομάδες. Οπότε εγώ ξαφνικά μπήκα σε μια διαδικασία 2-3 εβδομάδες να περιμένω ενημέρωση από την παραγωγή. Ήμουν λοιπόν 20 μέρες σε αναμονή με παγωμένο πρόγραμμα, ώσπου ξαφνικά έμαθα από τρίτο άνθρωπο ότι οι νέοι παίκτες έχουν μπει στο παιχνίδι. Όχι, έχουν μπει, έχουν ξεκινήσει για το παιχνίδι. Σε στεναχώρησε όλο αυτό? Τι σε εκνεύρισε πιο πολύ? Αυτό που με στεναχώρησε περισσότερο όμως εμένα είναι ότι ενώ εγώ υπήρξα πάρα πολύ συνεπής και ήμουνα σε αναμονή, η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες που βάλανε μέσα δεν είναι σίγουρα αυτό που περιμένανε να μπουν όταν συζητήσανε για μένα και για άλλον ένα συνάδελφο, τέλος πάντων. Το ερώτημα επίσημα, ακόμα και τώρα, αν θες, δεν μου έχει απαντηθεί. Συγγνώμη, παιδιά. Εγώ πάντως θέλω να μείνω σε μια πολύ μικρή της δήλωση. Και εγώ άλλο θα σταθώ. Πες μου, που λέει χαρακτηριστικά, ήθελα, λέει, να το. Είχα φιλική διάθεση να το δούμε, να το συζητήσουμε και να τους προτείνω κάποια πράγματα στο Sky. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Μήπως θέλει να κάνει κάποια εκπομπή η κυρία Καρά στον Sky και γι' αυτό τον λόγο βγάζει και το θέμα. Λέω εγώ. Είναι η ίδια η κυρία Καρά και αριστερά και δεξιά. Το αριστερό είναι το καινούριο. Η καινούργια version, ναι. Της κυρίας Καρά. Ο ήλιος φέει στο Κάιρο. Και δεξιά είναι η ίδια εκπομπή φιλοξενούμενη, ναι. Που ήταν στη Σκορδά πριν. Μάλλον η Σκορδά έχει καλύτερα φώτα. Πάντως Καρά, συγνώμη, αγαπάμε. Πιο νεανική από τις ωραιότερες γυναίκες στην ελληνική τηλεόραση. Είναι η αριστερή εκδοχή, καινούργια. Κάτι που έχει κάνει. Δεν δικαιολογείται. Δηλαδή παίρνουν τηλεθεάτρες και λένε μα καλά, η ίδια είναι. Το νερό στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. Έχουν καλό νερό. Καλό νερό, Οι καμήλες. Μπορεί να και βάλει γάλα καμήλα στο πρόσωπο. Σαν την Κλεοπάτρα. Μοιάζει και με την Κλεοπάτρα. Μάλιστα. Την αποθεώσαμε την Καρά. Εσύ την αποθέωσες. Παντρεμένη γυναίκα, ναι, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ο φίλος άντρας να δηλώνει. Δεν τρέπεσαι λίγο σε παντρεμένη γυναίκα, λες αυτά τα πράγματα. Δεν σέβεσαι. Γυναίκα. Δεν σέβεσαι την παντρεμένη γυναίκα. Όμως υπάρχουν και κάποια αρσενικά και μπορούμε και εκφραζόμαστε. Είναι ντροπή σου. Ντροπή όμως, Καράλη, όταν μιλάμε για μια παντρεμένη γυναίκα, να κάνει και δηλώσει. Καλά, δεν τη ζήτησα να βγούμε. Αγιασέβεια είναι αυτό. Δεν τη ζήτησα να βγούμε ραντεβού, τη είπα ότι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ωραίο δεν είναι, κυρία Κωνσταντίνα. Ο σύζυγος χαίρεται, έτσι. Να τη φλερτάρει ο κύριος Καράλης. Θα μου έλεγε μπράβο, αγόρι μου, πες τα. Ο δικηγόρος, ο σύζυγός της. Εσείς, κύριε Λαντούρη μου, τι ξύρετε τα χέρια σας συνέχεια σήμερα? Εγώ δεν ξύρω τα χέρια μου, λέω ότι ανάβει φωτιές ο Καράλης σήμερα. Εγώ, τι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είναι ωραίος, κύριε.